Η Ελλάδα εξακολουθεί να μονοπολεί τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου. Το θέμα όμως έχει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Αφορά την ανάπτυξη και την επαναφορά θέσεων εργασίας. Συνομιλήσαμε με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούρκη Κατάινεν, αρμόδιο για την ανάπτυξη, την εργασία, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Πόσο ευέλικτη είναι η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της? Η Ελλάδα αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα. Πολύ λίγες χώρες είναι σε θέση να τονώσουν την οικονομία τους. Όμως ο καλύτερος τρόπος για την τόνωση της οικονομίας για κάθε χώρα μέλος της Ευρώπης είναι να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αληθινές μεταρρυθμίσεις που να αλλάξουν την κάθε χώρα στην κατεύθυνση της ευελιξίας σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας ή το πόσο φιλικό είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οπότε η ευελιξία και το κίνητρο σημαίνει να είμαστε σε ετοιμότητα να αναμορφώσουμε τις κοινωνίες μας και πολλές κυβερνήσεις το κάνουν πράξη αυτό. Θα λέγατε πως η Ελλάδα δεν είναι μία από αυτές ή μήπως πως η Ελλάδα είναι εξαιρετικά αργή στις αντιδράσεις της? Η Ελλάδα έχει πετύχει πολλά πράγματα. Αν δούμε το πρωτογενές πλεώνασμα, είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη είναι μεγάλη. Αλλά τώρα, μετά τις εκλογές, τα βασικά στην οικονομία δεν άλλαξαν και το Eurogroup έκανε αυτή την εβδομάδα το πρώτο βήμα. Θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να βρεθεί μια λύση που να είναι αποδεκτή και από τα 19 μέλη της Ευρωζώνης. Οπότε πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι η οικονομία στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει, παρότι άλλαξε η κυβέρνηση. Η συζήτηση για το θέμα της Ελλάδας θα κρατήσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό σημαίνει πως έχουμε πολύ χρόνο και πως το τέρμα έχει απομακρυνθεί πολύ? Σε ό,τι αφορά το χρόνο λήψης αποφάσεων από ευρωπαϊκής πλευράς, είναι αρκετά γρήγορο. Πριν από λίγους μήνες, λέγαμε πως θα καθιερώναμε ένα νέο επενδυτικό τρίγωνο με επικίνδυνα funds, με εμβάθυνση της κοινής αγοράς και μια διαφανή σειρά έργων. Αυτό συνεχίζεται. Αυτή την άνοιξη, πολλά από τα κομμάτια του puzzle θα μπουν στη θέση τους. Αλλά παρακολουθώντας τις μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα, πάντα απαιτείται χρόνος. Επειδή εφόσον οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, οι κοινωνίες επηρεάζονται σε βάθος. Δεν είναι εύκολο πολιτικά, ενώ απαιτείται και χρόνος. Ποιος θα ήταν ένας καλός συμβιβασμός, κατά τη δική σας άποψη, για την Ελλάδα, ο οποίος θα εξισορροπούσε την κατάσταση με τις άλλες χώρες που βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ και ανησυχούν για την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό των χωρών τους? Η Ελλάδα έχει βοηθηθεί από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Είναι σαφές πως πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η τελική έκβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως είναι προσιλωμένη στο να βοηθήσει την Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως οι πολίτες μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους και να έχουν παροχές από το σύστημα υγείας. Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχουν 19 κράτη-μέλη, 19 εκλέκτορες, 19 κυβερνήσεις και κοινοβούλια που οφείλουν να αποδεχθούν να βοηθήσουν το πρόγραμμα και βέβαια το πιο σημαντικό είναι η διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης να συνεργαστεί. Αφού το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται σε ομόλογα μερίτρα ανάπτυξης, για ποιο λόγο η Ελλάδα να μην προτείνει επίσης ομόλογα μερίτρα ανάπτυξης? Οι ελληνικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης για τη χώρα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να δείξουν θάρρος και να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που να ευνοούν την ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να φροντίσουν τη δημοσιονομική τους πολιτική, διότι σε διαφορετική περίπτωση κανείς δεν θα επενδύσει στην Ελλάδα με την αβεβαιότητα να μεγαλώνει όπως συμβαίνει τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Για παράδειγμα, νέα κεφάλαια μπορεί να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις. Ο επενδυτικός τομέας στην Ελλάδα είναι έτσι δομημένος ώστε να μπορεί να αντέξει περισσότερο ρίσκο. Θα πρέπει όμως το περιβάλλον και η εμπιστοσύνη να βελτιωθούν. Διαφορετικά, κανείς δεν θα θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα.